Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Άντων 26, Αντώνης εδώ και σήμερα έχουμε ένα σούπερ σπορτ μηχανάκι, για την ακρίβεια μια σούπερ σπορτ μηχανάρα η οποία έχει καταβολές από το παγκόσμιο πρωτάθλημα σούπερ μπάικ και αυτό φαίνεται παντού από τις γραμμές. Μπορεί για ορισμένους από εσάς εκεί έξω να είναι πεταμένα λεφτά. Μπορεί επίσης για κάποιους από εσάς οι 15 ύπη που αποδίδει το μοτέρ του να μην είναι αρκετοί. Όμως η φιλοσοφία της όλης μοτοσυκλέτας κρύβεται στο στήσιμο και στο τι μπορεί να κάνει και πιστέψτε με έχει εκπληκτικές δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τις γραμμές της μοτοσυκλέτας οι οποίες δείχνουν σε κάθε ευκαιρία ότι πρόκειται για μια καθαρόιμη σούπερ σπορτ μοτοσυκλέτα. Μην βλέπετε αυτό εκεί που είναι ένα παπί και τα συγκρίνετε, παιδιά δεν έχουν καμία σχέση και αυτό το μαρτυρά και η διαφορά της τιμής, 1.285 ευρώ το παπί μου, περίπου 5.500 ευρώ αυτό εδώ καινούριο. Οπότε πιστέψαμε ότι τα παραπάνω χρήματα που ζητάει η Yamaha δικαιολογούνται στο έπακρο. Στήσιμο και σπορ καταβολές από την αρχή μέχρι το τέλος της μοτοσυκλέτας. Η μηχανή αυτή είναι ικανή να στρίβει τόσο όσο, δηλαδή όσο μπορεί να αντέξει ο αναβάτης, ίσως και λίγο παραπάνω, οπότε αγοράζοντάς τη θα βρείτε μάλλον τα προσωπικά σας όρια παρά τα όρια της ίδιας της μοτοσυκλέτας. Ο συνεπιβάτης, αν και δεν είχα ποτέ τύχει να ανέβω ποτέ σε 125 τέτοιας μικρής κλάσης, φαντάζομαι ότι τρώει την ίδια τρομάρα με το ρο1 αφού κάθεται ψηλά και ο φόβος είναι έκδηλος. Το μηχανάκι εδώ φοράει μία Racetech από τον Παπαγιάννη. Ο φίλος ο Χρήστος, στον οποίο ανήκει η μοτοσυκλέτα και τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνάντηση. Το έπριξα το παιδί μέχρι να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε. Δυστυχώς έχω χάλια πρόγραμμα, έδειξε μεγάλη κατανόηση, να είναι καλά. Μας το έφερε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν είχαμε δει στο κανάλι κάτι παρόμοιο. Το ίδιο ακριβώς μηχανάκι έχει παρουσιαστεί και στο Χρήστο και στο Γιάννη, στα παιδιά τους The Two Motorheads. Βέβαια εδώ ο Χριστάρας έχει κάνει κάποιες αισθητικές αλλαγές, θα μας μιλήσει για αυτές αργότερα. Τι και αν το έχετε ξαναδεί, πιστεύω δεν θα χορταίνετε ποτέ να βλέπετε μια τέτοια παρουσία, σε οποιοδήποτε κανάλι κι αν είναι. Έχει κάτι διαφορετικό να μας πει, κάτι τελείως διαφορετικό να μας δώσει. Και όπως είπαμε και στην αρχή, racing καταβολές, καθαρόιμες super sport καταβολές απευθείας από την πίστα. Πάμε στα διαδικαστικά πριν περάσουμε στον ίδιο το Χρήστο. Ξεκινάμε παραδοσιακά με τα του κινητήρα. Έχουμε ένα μονοκύλινδρο υγρόψυκτο με 4 βαλβίδες και έναν κεντροφόρο επικεφαλής. Αποδίδει 15 ύπους στις 9.000 στροφές. 1,25 χιλιογραμμόμετρα στις 8.000, τροφοδοσία φυσικά μέσω ψεκασμού. Η λίπανση γίνεται από συμβατικό κάρτερ, ενώ η χωρητικότητα του δοχείου λαδιού είναι στα 1,15 λίτρα. Σε ό,τι αφορά το πανέμορφο ρεζερβουάρ με την επίσης πολύ όμορφη σχεδιασμένη τάπα βενζίνης, έχουμε χωρητικότητα 11,5 λίτρα. Το παλιότερο πλαίσιο του R125 ήταν, παιδιά, χαλίβδινο. Αυτό νομίζω είναι ατσάλινο, με επίσης ατσάλινο ψαλίδι ή αλουμινένιο. Χρήστο, τι είναι? Αλουμινένιο ψαλίδι, παιδιά, δεν τα θυμάμαι καλά. Έχω και το σχονάκι μου, αλλά αναφέρεται στο παλιότερο μοντέλο. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Οπότε, παιδιά, έχουμε χαλίβδινο Delta Box και αλουμινένιο ψαλίδι πίσω. Το γενικό βάρος της μοτοσυκλέτας βρίσκεται στα 140 κιλά, ενώ το ύψος της έλας είναι στα 825 χιλιοστά, πράγμα που σημαίνει ότι, όπως λέμε πάντα, αναβάτες όπως εγώ στο 1,73 θα βολευτείτε πάρα πολύ άνετα. Από εκεί και πάνω δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Χρήστο, τι ύψος έχεις? 1,81 πάνω. Ο Χρήστος με περνάει σχεδόν 10 πόντους, οπότε θα μας πει το πώς το βλέπει και ο ίδιος σε λίγο που θα μας μιλήσει. Πάμε να συνεχίσουμε. Μπροστά συναντάμε ένα ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πυρούνι, το λεγόμενο upside down, με 130 χιλιοστά διαδρομή, ενώ στο πίσω μέρος συναντάμε ένα υδραυλικό μονό αμορτισέρ με μοχλισμό και 125 χιλιοστά διαδρομή. Εδώ να πω, καλά μου θύμισε ο φίλος ο Χρήστος, ότι ρυθμίζεται ως προς τη προφόρτιση. Λοιπόν, στον τομέα των φρένων,
Αυτή η μοτοσυκλέτα έχει αναβαθμιστεί λίγο σε σχέση με το παλιότερο μοντέλο και από τα 292 χιλιοστά ο δίσκος πλέον είναι στα 297 χιλιοστά. Είναι μονός όπως τον βλέπουμε, διαμέτρου 297 χιλιοστών όπως είπαμε και νωρίτερα, με δαγκάνα ακτινικής στήριξης. Στο πίσω μέρος τώρα συναντάμε πάλι μονό δίσκο, τι άλλο, διαμέτρου 230 χιλιοστών αυτή τη φορά, με μονοπίστονη δαγκάνα. Σε ό,τι αφορά τα ελαστικά τώρα, το μπροστά είναι διαστάσεων 180 σε 17 ραζάντα, ενώ το πίσω όπως το βλέπουμε είναι 130-70 πάλι σε 17 ραζάντα. Πλήρης ψηφιακός πίνακας οργάνων, οθόνη LCD, οθόνη υγρών κρυστάλλων δηλαδή, η οποία είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα, έχει τα πάντα. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή, καλώς ήρθες και σε εμάς μετά από την επίσκεψη στα παιδιά, στους The Two Motorheads. Αλήθεια, πώς ήταν η εμπειρία σου εκεί? Ήταν πολύ ωραία, μπορώ να πω. Ήταν κάτι παραπάνω από όσο περίμενα. Πώς σου φέρθηκαν ο Χρήστος και ο Γιάννης, σε δίνανε ή όχι? Όχι, δεν είχαμε. Όχι, ήταν πολύ καλή μαζί. Ωραία. Μπορείς να μας κάνεις έτσι μια μικρή περιήγηση στο τι βλέπουμε εδώ πέρα? Δηλαδή τι περιλαμβάνει ο πίνακας οργάνων? Εδώ πέρα μας δείχνει ότι έχουμε νεκρά ταχύτητα. Ναι. Εδώ πέρα μας δείχνει τη θερμοκρασία λαδιού. Ωραία. Εδώ πέρα μας λέει ότι έχουμε χαμηλή βενζίνη, ναι, γιατί πρέπει να βάλεις. Ναι, επίσης από το εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε το τι μας δείχνει σε αυτό εδώ το σημείο. Μπορεί να μας δείξει στιγμιαία κατανάλωση, mm-hmm, μέση κατανάλωση ανά 100 και διάφορα τέτοια. Πολύ ενδιαφέρον. Εδώ πέρα είναι το στροφόμετρο, mm-hmm, τα χιλιόμετρα που πάμε, okay, η ώρα. Mm-hmm. Εδώ πέρα μας δείχνει ότι όταν αναβοσβήνει πάει να πει ότι και καλά έχει ανάψει το λαμπάκι για τη βενζίνη. Όπως το δείχνει και εδώ. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχει μπει στη ρεζέρβα? Θεωρητικά έχει, ναι. Έχει ρεζέρβα, ναι. Ναι. Έχει, okay. Και εδώ πέρα μας δείχνει ότι έχουμε κάνει 0,0 χιλιόμετρα από την ώρα που έχει μπει στη ρεζέρβα. Mm-hmm. Την ώρα που έχει μπει στη ρεζέρβα νομίζω έχει 35 χιλιόμετρα να κάνει. Α, οπότε το υπολογίζεις και ξέρεις ας πούμε στο περίπου. Στο, ωραία, περίπου. Εδώ πέρα μας δείχνει ότι το ABS είναι ανοιχτό, πρέπει να βάλουμε μπροστά να κάνει δύο κύκλους η ρόδα ώστε να σβήσει το λαμπάκι. Άρα είναι φέρει ABS αυτή η μοτοσυκλέτα. Ναι. Κακώς δεν το ανέφερα. Η χαζή ερώτηση της ημέρας. Απενεργοποιείται, δεν πιστεύω. Δεν απενεργοποιείται. Δεν απενεργοποιείται, δεν είναι, έχει σημασία. Καλύτερα για μένα. Όταν πατάμε το κουμπί, ότι έχουμε ανάψει τα φώτα, το σινιάλο. Όταν βάλουμε μπροστά τη μηχανή και ανάψουμε τη μεγάλη σκάλα, μας δείχνει ότι είναι αναμένη μεγάλη σκάλα. Mm. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του πίνακα. Οκ. Okay. Υπάρχει κάτι επίσης, το οποίο θεωρείς ότι λείπει? Sorry που σε διακόπτω. Πιστεύω δεν είναι κάτι το οποίο λείπει. Αν κάτι θα ήθελα, που εντάξει είναι πολύ ακραίο πιστεύω και για τα λεφτά και ότι είμαστε ακόμα στο 2019 για μηχανές, mm-hmm, είναι σαν αυτό στα αμάξια πίεση ελαστικών. Δεν υπάρχει νομίζω στις μηχανές. Εντάξει, όχι, υπάρχει στις μηχανές. Α. Δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη. Ναι. Θα ήταν χρήσιμο. Ήτανε, είναι πλήρως, ναι, απλά θα ήθελα και αυτό. Κοίταξε να δεις, για την κατηγορία και για τα λεφτά που αγοράζεις τη συγκεκριμένη μηχανή, διότι είναι άλλου επίπεδου μηχανή, έτσι, είναι σχεδόν αγωνιστική, μικρή μένα, αλλά αγωνιστική. Θα ήταν χρήσιμο, γιατί, ναι, όχι λέω εγώ. Εδώ πέρα τα δύο λεντάκια που δείχνει, mm-hmm, είναι όταν φτάνουμε τον κόφτη. Αναβοσβήνουν αυτά να μας δείξουν ότι πρέπει να κάνουμε. Σωστό. Φτάνει μέχρι εκεί, είναι. Σαν πραγματική αγωνιστική, ναι, μοτοσυκλέτα. Επίσης εδώ πέρα, όταν πατήσουμε αυτό, μας δείχνει το F-trip. Το F-trip είναι η ρεζέρβα μας. Okay. Όταν το πατήσουμε, θεωρητικά βγαίνει η ρεζέρβα και μας δείχνει τα πραγματικά χιλιόμετρα της μηχανής. Ωραία. Έχεις κάνει 11.000 κάτι ή 11.208. Ωραία. Την αγόρασες καινούργια, φίλε? Ναι. Ωραία. Καινούργια. Δεν υπήρχε μεταχειρισμένη στο χρώμα που ήθελα και πάνω κάτω στη χρονολογία που ήθελα. Τα παιδιά θα θέλουν να μάθουν πόσο την αγόρασες, πόσο πήγε αυτό το κόσμημα που βλέπουμε. Καινούρια κάνει 5.390 ευρώ, μαζί με πινακίδα και αυτά τα πραγματάκια ανεβαίνει λίγο παραπάνω. Δεν είναι κάτι περίεργο, okay, όλα τα έχουν αυτό. Είναι το συγκεκριμένο μοντέλο επειδή είναι με ABS. Αν έπαιρνα το μοντέλο χωρίς το ABS πήγαινε νομίζω 5.390, 1.000 ευρώ κάτω.
1000 ευρώ κάτω, 1000 ευρώ νομίζω ήταν η διαφορά, 950, 1000, 1050 κάπου εκεί. Πράγματα που δεν είπαμε είναι ανασχεδιασμένο πίσω φωτιστικό σώμα και μικρότερη βάση πινακίδας, εδώ λείπει εντελώς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δείτε το μπροστινό φτερό, το look carbon, είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται νομίζω, όσο και αν έχουμε χάσει τη φωτεινότητα από τον ήλιο. Τα Michelin τα έχεις βάλει εσύ αργότερα, έτσι? Όχι, ήταν... Είναι της μάνας του. Της μάνας του. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι επιλογή της αντιπροσωπείας, ξέρεις? Ναι, πήγα μετά, επειδή νόμιζα ότι είναι όπως τα απλά τα παπάκια και αυτά, ότι σου δίνουν λάστιχα που δεν είναι τόσο καλά. Πήγα σε ένα επώνυμο μαγαζί λαστιχάδικο και είπα να δούμε για λάστιχα. Μου είπαν είναι από τα καλύτερα που μπορώ να βάλω στα συγκεκριμένα νούμερα που παίρνει αυτή η μηχανή. Οπότε σου είπανε φίλε μην τα αλλάξεις, έτσι, και μείνε με αυτά. Ναι, μου είπανε να κάνω κάποια χιλιόμετρα με αυτά, να τα φάω και μετά να τα αλλάξω, που και πάλι είναι από τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσα να κάνω. Και εμένα μου φαίνεται, ας πούμε, και το πέλμα σου αντέχει ακόμα, νομίζω θα βγάλεις άλλα 10.000 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσο το πατάς, πόσο κάνεις διάφορα στο δρόμο. Όπως λοιπόν, να πω και επίσης, όπως και το MT το 03, δεν ξέρω για το RO3, το MT όμως το 03 φοράει τα ίδια λάστιχα. Τα Michelin, τα Pilot Street σε μεγαλύτερες διαστάσεις νούμερο. Λοιπόν παιδιά, έτσι αναφορικά με το απερχόμενο μοντέλο το παλιότερο, να πούμε ότι έχει σύστημα ψεκασμού υψηλής απόδοσης με βελτιωμένη κατανάλωση κατά 11% σε σχέση με το μοντέλο του 14, ας πούμε 15 που έχει αντικαταστήσει. Αυτό είναι μοντέλο του 18? 17 μοντέλο, 18 στην άδεια. 18 στην άδεια, οκ. Okay. Σε ό,τι αφορά το fairing, για να μην ξεχάσω κάτι, παραπέμπει στο τότερο 6, εισαγωγή αέρα στην μπροστινή μάσκα την οποία την είδαμε, ηγέτη στην κλάση του και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατηγορία Super Sport 125, οπότε παιδιά, οπότε το βλέπετε στο δρόμο, μην το υποτιμάτε καθόλου, το ξαναλέω, δεν έχει ούτε μία σχέση με τα 125 που μπορεί να συναντάτε ή με τα 125 παπιά τα οποία μπορεί να ρίχνετε μέχρι και 1.000-2.000 ευρώ και να τα φτιάχνετε. Δεν θα φτάσουν ποτέ σε αυτό το επίπεδο και το πιο σημαντικό που έχουμε σήμερα να πούμε είναι ίσως αυτό. Λοιπόν παιδιά, πριν ξεκινήσουμε να πούμε οτιδήποτε, θέλω να δείτε το πιο σημαντικό απ' όλα, το οποίο είναι ο εξοπλισμός του φίλου του Χρήστου. Έχουμε ένα κράνος της AGV. Φίλε, πώς και διάλεξες αυτό? Μ' άρεσε πολύ το μαύρο ματ από την αρχή. Όταν πήρα τη μηχανή, κατευθείαν πήγα και πήρα κράνος. Εντελώς τυχαία ήταν μαύρο ματ η μηχανή, μαύρο ματ και το κράνος, οπότε είπα αυτό θα πάρω. Έψαξες καθόλου από ασφάλεια? Σε έβλεπα στον δρόμο, καταρχήν είναι πολύ εμφανίσιμο, πολύ τούμπανο, έχει πίσω και αυτό εδώ. Αυτό να πω ότι το έχω βάλει εγώ. Είναι το AGV το Corsa, το R το συγκεκριμένο. Μπράβο, πες τα μας κιόλας γιατί δεν τα ξέρουμε, είμαστε άσχητοι. Πόσο το πήρες, αν επιτρέπετε? Ήταν σε έκπτωση από τα 700 στα 570, κάπου εκεί. Είχε, πώς να το πω, αεροτομούλα από τη μάνα του. Πάρ' το λίγο στα χέρια έτσι να μας το δείξεις. Είχε αεροτομία από τη μάνα του εδώ πέρα, αλλά ήταν αδιάφανη και επίσης δεν είχε το κόψιμο εδώ πέρα, ήταν πιο στρογγυλεμένη να το πω. Οπότε αργότερα αποφάσισα να βάλω αυτήν εδώ, όπως και είναι το κράνος του Βαλεντίνο Ρώση, το πίστα το GPR έχει τη συγκεκριμένη αεροτομία σε αδιάφανη. Και κάτι ακόμα που έχω βάλει είναι φημαία ζελατίνα. Πολύ όμορφο. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα είναι ίδια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να πω ότι στον δρόμο ο Χρήστος είχε φοβερή οδηγική αντίληψη. Μπορεί να μην έχει τους καθρέφτες επάνω, αλλά δρά και αντιλαμβάνεται τα πάντα πάρα πολύ άμεσα. Με προειδοποιούσε πολύ νωρίτερα πού να στρίψω, πού να πάω, τι να κάνω. Χωνόταν στα σωστά σημεία. Δηλαδή, το κατάλαβα ότι το παλικάρι το έχει που λέμε και μπράβο του. Έλα λίγο να μας δείξεις και τα γάντια σου. Επίσης, να πω κάτι άλλο για το κράνος. Ναι, εννοείται να πεις. Κάτι άλλο που έχει το κράνος αυτό, έχει πολύ καλούς αεραγωγούς. Όπως επίσης, όπως τα πιο πολλά κράνη, δεν σηκώνεται η ζελατίνα, σηκώνεται η ζελατίνα μόνη της, ενώ αυτή εδώ έχει το κουμπάκι που μπορεί να ασφαλιστεί εδώ και να μπαίνει λίγος αέρας και μετά όλη πάνω. Α,
πολύ καλό. Είναι δηλαδή είναι... για τις περιπτώσεις που θολώνει, ας πούμε, ναι. Και κάπως το κρατάει σε ένα σταθερό ωραίο. Επίσης είναι ή μόνο πάνω ή μόνο κάτω. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο να πιαστεί. Αγωνιστικές καταβολές και για το κράνος, ναι. Παιδιά, καθαρά. Επίσης να δείτε τα γάντια, τα οποία εγώ, okay, δεν έχω τέτοιο εξοπλισμό. Ούτε καν, μπράβο στο παιδί, δηλαδή έχει φροντίσει πρώτα την ασφάλειά του και να δείτε και το μπουφάν του, είναι ο άνθρωπος ήρθε πλήρως εξοπλισμένος, έτσι. Τα γάντια αυτά, τι γάντια είναι, φίλε? Είναι της Dainese, mm-hmm. Μοντέλο δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Έχω γάντια, όχι δερμάτινα όμως, τα είχα πάρει ώστε να έχω εγώ αυτά και τα άλλα να τα έχω για τον οδηγό. Σωστός. Και επειδή θέλω να αλλάξω σε κάποια στιγμή σε λίγο καιρό κυβικά, να πάω σε μεγαλύτερο κυβισμού, να μην χρειάζεται να ξαναγοράζω και δεύτερα και τρίτα μετά. Σωστός. Οπότε... Σε το μεταξύ, παιδιά, μου έδειξε πριν κάτι το παιδί και κουφάθηκα. Δείτε αυτό εδώ. Είναι η μοναδική φθορά που έχει στη μηχανή του. Δηλαδή είναι, εντάξει, το λιγότερο γελίο, το μηχανάκι είναι καινούριο, δεν παθαίνει τίποτα. Από τι προκλήθηκε, φίλε, για δείξτε μας. Επειδή κάνω ταξίδια, mm-hmm. και συνήθως βαριέμαι, δεν έχω το χέρι κανονικά όπως θα έπρεπε εδώ. Λογικό. Και το έχω κάπως έτσι. Οπότε το έχει φάει το συγκεκριμένο σημείο εδώ πέρα. Φανταστείτε, παιδιά, πόσο δυνατό είναι το γάντι, έτσι. Είναι μπράβο, μπράβο στο φίλο Χρήστο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα δείχνει. Είπαμε, είναι πράγματα τα οποία δεν έχω φροντίσει ούτε εγώ να έχω σωστά. Μπράβο στο παλικάρι. Είναι από τα πιο σημαντικά σημεία στη μοτοσυκλέτα. Η πρώτη ερώτηση, ναι. Που κάνει κάποιος όταν βλέπει κάποιον που έχει μια τέτοια μοτοσυκλέτα, πώς είναι οδηγικά, πες μας. Γιατί εγώ και να την καβαλήσω, να την πάω μια βόλτα, τις εμπειρίες που είσαι εσύ, δεν μπορώ να τις πω στον κόσμο. Οπότε πες μας. Θεωρητικά είναι κουραστική. Λογικό, λόγω της οδήγησης. Μέσα στην κίνηση και αυτά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Απ' την άλλη, αν σ' αρέσει δεν σου κουράζει καθόλου. Εμένα προσωπικά λατρεύω να την οδηγάω είτε με 10 χιλιόμετρα είτε με 100, οπουδήποτε. Ακούγεται. Αρκεί να την οδηγάω. Πολύ ωραία, ναι. Πες μας, aftermarket, τι έχεις κάνει. Έχω βάλει μια ολόσωμη εξάτμιση της Raystech, έχω βγάλει τη μαμά, έχω βάλει αυτήνανε. Έχω βάλει τάπες καθρέφτη. Mm-hmm. Επίσης να πω ότι στα ταξίδια και σε αυτά βγάζω τις τάπες, φοράω καθρέφτες. Πολύ καλά κάνεις. Έχω βάλει LED φώτα μπροστά. Αυτό εδώ το σήμα σημαίνει κάτι προσωπικό για σένα? CHR είναι το Chris, το όνομά μου, Χρήστος, και το 69 το νούμερο που θέλω να έχω από εδώ και πέρα. Ωραίος. Είπες ότι μετά από εδώ θες να πας μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα. Ναι. Τι ακριβώς σκέφτεσαι, να φανταστώ Super Sport πάλι? Super Sport 600R, λογικό. Super Sport 600R, αμετανόητος. Ναι. Και όχι αμετανόητος, παιδιά, και σκληροπυρηνικός. Μπράβο στο Χριστάρα. Super Sport 600R, ποιο, ναι. Σκέφτεσαι κάποιο συγκεκριμένα, έχεις καβαλήσει κάποιο? Αν έχω καβαλήσει για βόλτα, όχι. Mm. Με έχουν πάει βόλτα, δεν ήθελα να πάρω να το πάω κάποια βόλτα. Δεν έχω εμπειρία από τόσο μεγάλε, από τόσο δυνατές μηχανές. Δεν θέλω να πάρω κάτι που δεν το ξέρω. Έχεις πάρει συνεπιβάτη? Έχω πάρει συνεπιβάτη, έχω κάνει ταξίδι με συνεπιβάτη. Σχεδόν κάθε δεύτερη φορά που παίρνω τη μηχανή είμαι με συνεπιβάτη. Μέχρι να μάθει να κάθεται, έλεγε ότι ήταν χειρότερη εμπειρία. Ναι. Όταν έμαθε, άρχισε να μου λέει πόσο πολύ της αρέσει και ότι δεν θέλει να αλλάξει με τίποτα. Μάλιστα, άρα είναι θέμα μάθησης, φίλε. Όντως το έχω συνηθίσει, έχω και φίλους και κοπέλες, ας πούμε, οι οποίες άλλες το μισούν, άλλες το λατρεύουν. Άρα έχει να κάνει με το πόσο θες να μάθεις κάτι και το πόσο θες να το κάνεις κομμάτι της ζωής σου. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες, ναι. Νομίζω, και μπράβο της, όποια και να είναι, μπράβο της. Στον αυτοκινητόδρομο πώς είναι? Πηγαίνει αρκετά σταθερά, μπορώ να πω. Mm-hmm. Σχεδόν ποτέ, εκτός αν έχει αέρα, δεν κουνιέται. Να πούμε ότι η τελική της φτάνει τα 138 χιλιόμετρα. Έχω δει ένα ανάλογο βιντεάκι που με καινούριο μοντέλο, φρέσκο του 19, ο τύπος πιάνει 135-136, οπότε είναι πολύ κοντά το νούμερο, ναι. Που μας λες. Σε ό,τι αφορά την κίνηση, εγώ σε είδα και χωνόσουν πάρα πολύ άνετα, δεν είχες κανένα πρόβλημα. Απολύτως. Τι έχεις να πεις? Περνάει από παντού. Όταν έχεις πιάσει κάποια χιλιόμετρα, πάνω από 30-40 μπορώ να πω, μπορεί και κάνει τρελούς ελιγμούς.
κάτω από αυτά τα χιλιόμετρα είσαι λίγο ασταθής λόγω της θέσης οδήγησης. Σωστό. Τελικά σε αποζημιώνει η θέση οδήγησης ή μάλλον να το ρωτήσω διαφορετικά. Τα 5.500 ευρώ για κάποιον ο οποίος δεν το ξέρει καν το μηχανάκι και το βλέπει τώρα και σου λέει μα καλά 125 Super Sport, τι είναι αυτό? Εν τω μεταξύ να πω ότι ο λεγόμενος ο νάνος της Honda πάλι στα 50 και 125 κυβικά, ξέρεις, τα πιο μικρά τα μοτοσυκλετάκια, ναι, τα μικρά ήταν οι πρώτες μου οδηγικές εμπειρίες, οπότε έχω να θυμάμαι, λάτρευα το γεγονός ότι έστω και κοντό, δεν με νοιάζε διότι ήμουνα και πιο μικρός, μ' άρεσε που είχα ας πούμε ένα mini super sport, το λάτρευα πάρα πολύ. Λογικό είναι. Είναι κατά τη γνώμη μου οι πιο όμορφες μηχανές. Γεγονός. Όλες είναι ωραίες οι μηχανές, είναι θέμα γούστου. Σωστό. Φυσικά. Πώς είσαι τόσο έτσι σκληροπυρηνικός, νομίζω η ηλικία σου είσαι και μικρός. Πόσο είπες ότι είσαι? Κοντεύω 20. Κοντεύεις 20. Κοντεύεις 20 και έχεις οδηγική εμπειρία, μπορώ να πω, μεγαλύτερη από τους περισσότερους, διότι αυτό εδώ είναι ένα σχόλιο το οποίο το προσφέρει. Μπράβο σου. Για μένα μεγάλο μπράβο, αφού είχες τη δυνατότητα, διότι έχεις μάθει και το συμπλέκτη που είναι πολύ σημαντικό και ένα κυβότιο ανάλογο, αλλά πάνω απ' όλα έχεις μάθει σε ένα στήσιμο super sport, το οποίο για μένα είναι σχολείο που δεν μαθαίνεται με τίποτα. Είναι και παιδιά τα οποία είναι 30 χρονών, 35 ή και στην ηλικία μου πιο μεγάλη, που δυσανασχετούν πάρα πολύ με ένα super sport. Την προτείνεις σαν αγορά? Την προτείνω αναπεφύλαχτα. Mm-hmm. Θα πρότεινα ίσως καλύτερα να μην αγοράζουν τις συγκεκριμένες ή τέτοιες κατηγορίες καινούρια, να προτιμούν τις μεταχειρισμένες, γιατί... Ο λόγος, ας πούμε... Ο λόγος είναι ότι κάνει 5.500, κάνει 4.500 χωρίς το MBS, οτιδήποτε. Άμα είναι και άλλη μάρκα, ναι, θα είναι και πιο φθηνή, δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι είναι 125 κυβικά, όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Όταν θέλεις να μάθεις τέτοια κατηγορία, θέλεις γρήγορα να ανέβεις. Όταν αρχίζεις και τη μαθαίνεις, καταλαβαίνεις ότι έδωσες πάρα πολλά λεφτά, mm-hmm, και ίσως δεν άξιζε. Κατά τη γνώμη μου άξιζε, γιατί αν έκανα αυτό που μου λέγαν όλοι, πάρε 600, αυτή τη στιγμή ίσως δεν θα μιλάγαμε. Κατάλαβα τι λες και έχεις πάρα πολύ δίκιο. Η γνώμη σου για τα παιδιά, εντάξει, κάποιοι το έχουν καταφέρει. Να είμαστε ειλικρινείς απόλυτα, είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι και επικίνδυνο και πολύ τρομακτικό, ειδικά εκεί που λίγο συνηθίζεις. Ναι. Τι έχεις να πεις δηλαδή τη μετάβαση 125-600, εσύ πώς θα... Είναι ακραία. Είναι ακραία. Ακόμα και τώρα είναι ακραία. Σωστό. Καλύτερα να πήγαινε σε κάποιο μοτάρδ, σε κάποιο XT ή κάτι τέτοιο. Εμένα είναι ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα μηχανάκια. Σκέφτηκα ή αυτό, το δίνω και παίρνω το καβασάκι, το Ninja, το 250 το R, mm-hmm, και μετά πάω σε 600. Το κρατάω λίγο επειδή είναι φτηνά, υπάρχουν πολλά και αυτά. Σωστό, ωραία επιλογή. Δεν θα χάσω και πολλά λεφτά έτσι, να το κρατήσω μισό χρόνο, ένα χρόνο έτσι, να το συνηθίσω λιγάκι. Να συνηθίσω αυτό το λίγο το παραπάνω τον γκάζι που θα έχει και μετά να πάω σε 600. Απ' την άλλη δεν κρατιέμαι. Σε καταλαβαίνω, εκεί έξω υπάρχει πολλοί κόσμοι που δεν κρατιέται, να είσαι σίγουρος. Επειδή είχα φιλοξενήσει την άλλη την άποψη της μετάβασης από το 0 κυβικά στα 1000, το έχει κάνει άνθρωπος ο οποίος τον εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά το έχει κάνει σωστά, δηλαδή με μαθήματα ασφαλούς οδήγησης, δεν βγήκε έτσι στο δρόμο, πήρε τον εξοπλισμό, πήγε στο σχολείο και μετά προσπάθησε να καβαλήσει το 1000. Το συγκεκριμένο άτομο είναι κοντά, ας πούμε, 30 κάτι ετών, οπότε έχει πήξει λίγο το κεφάλι, αν και αυτό δεν είναι μονόδρομος, ούτε αποτελεί πανάκια ότι okay, είμαι 30 χρονών, ξέρω τι κάνω. Δυστυχώς, το γκάζι είναι γλυκό και αποδεικνύεται και στο δρόμο. Ναι, ισχύει αυτό. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Το θέμα είναι όχι το να το πάρεις 2-3-4 βόλτες και να πεις έμαθα να οδηγάω σούπερ σπορτ ή 600 ή 1000 το οτιδήποτε. Άλλο να πάρεις, να το έχει κάποιος φίλος και να το παίρνεις μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα, και άλλο να το έχεις στον καρά σου, να βαριέσαι και να έχεις όρεξη, να το πω έτσι, και να πεις θα πάω να το ανοίξω γιατί έχω κάνει 20 βόλτες μέχρι τώρα, πάω κομπλέ. Δεν θα έχεις την αντίληψη, δεν θα έχεις τα αντανακλαστικά.
Σωστό. Ώστε να φτάνει σε αυτές τις ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν αυτές οι μηχανές σε κάτι δευτερόλεπτο. Σωστό. Από μένα ένα μεγάλο μπράβο για το γεγονός ότι το έκανες όπως πρέπει, το έκανες σωστά, το έκανες με εξοπλισμό, το έκανες με μία άριστη μοτοσικλέτα, με μία μοτοσικλέτα η οποία μπορεί τα πολλά λεφτά να δυσανασχετούν κάποιους, αλλά πιστέψτε με ότι στο δρόμο τη δείχνει την αξία της και μαθαίνει πάρα πολλά στον αναβάτη. Κυρίως αυτό που πληρώνεις εδώ πέρα νομίζω είναι αυτά που σου μαθαίνει, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Σου μαθαίνει αυτή την κατηγορία. Έχεις πολύ καλά φώτα να πούμε, πολύ καλές αναρτήσεις. Τα φρένα δεν με έχουν προδώσει ποτέ, με έχουν σώσει πάρα πολλές φορές. Έχεις κάποια περίπτωση να διηγηθείς περίεργη? Ακριβώς πίσω από το σπίτι μου στο στενό έχει stop και πρέπει να στρίψω δεξιά. Κάθε φορά, επειδή στα stop πάντα πρέπει να σταματάμε, πρέπει να σταματάει εντελώς η μηχανή και είναι ένα σημείο που δεν μπορείς να κοιτάξεις αριστερά-δεξιά. Πρέπει να σταματήσεις, διότι υπάρχει και από τη μία πλευρά και από την άλλη παρκαρισμένο όχημα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στίχος, ο οποίος δεν μπορείς να δεις αν έρχεται κάτι, οπότε πρέπει να σταματήσεις για να κοιτάξεις. Κάθε φορά, και επειδή είναι κατηφορικός ο δρόμος, κάθε φορά ξεχνιέμαι και ίσως με βγάζει ένα μέτρο, ενάμιση λίγο πιο μπροστά. Μία μέρα περνούσε ένα delivery, ως γνωστόν πήγαινε κομμάτια και πλακώθηκα στα φρένα, μπροστά, πίσω, κατέβασμα το ένα τ' άλλο. Πρόλαβα και σταμάτησα. Το παιδί δεν πρόλαβε να σταματήσει, συνέχισε, με κοίταξε, τον κοίταξα. Προσπάθησα να το φτάσω, να του πω συγγνώμη, το ένα τ' άλλο έπρεπε να σταματήσω, δεν το πρόλαβα. Έτρεχε και για την παραγγελία, απλά ίσως καταλάβατε έτσι με τα μάτια τι θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε, ναι, κάτι τέτοιο. Κάποια συμβουλή στα παιδιά έτσι που μας βλέπουν, που μας ακούνε, έτσι, πέρα από τα τετριμένα, το κράνος, το μπουφάν, τα αγάδια που, και μπράβο σου, έτσι, να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Ούτε εγώ δεν το κάνω τόσο σωστά. Για μία ακόμη φορά έρχομαι με φόρμες, ευτυχώς φοράω ένα κράνος. Τέλος πάντων, παιδιά, είμαι απαράδεκτος. Κάποια συμβουλή γενικότερη, έτσι, πράγματα που έχεις δει στο δρόμο ή οτιδήποτε θες να πεις σε κάποιους? Πρέπει να έχουμε καθρέφτες. Δεν έχω καθρέφτες, είναι λάθος. Okay. Μ' αρέσει εμένα το συγκεκριμένο να μην έχει καθρέφτες. Αν το πάμε όλοι έτσι όμως, όλοι δεν θα έχουμε καθρέφτες, δεν θα κοιτάμε πίσω. Τουλάχιστον είπες ότι στα ταξίδια σου τους τοποθετείς πάνω και στις μεγάλες διαδρομές. Και στις μεγάλες διαδρομές είναι σημαντικό. Οκ, okay, ας μην βγάλουμε όλη την ουρά μας απ' έξω. Βλακίες έχουμε κάνει όλοι και εγώ έχω κάνει. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η διαφορά ήταν η καλή μου τύχη που είμαι και εγώ εδώ και λέω κάποια πράγματα. Θα μπορούσα να έχει άλλη έκβαση και να μην είμαι εδώ. Να μην μπορώ να πω τίποτα, οπότε θέλει και λίγο τύχη. Αν δεν έχεις καθρέφτες και είναι επιλογή σου να τους βγάλεις για θέμα ομορφιάς, για το οτιδήποτε, τουλάχιστον πρέπει να μάθεις όταν τους βγάλεις τους καθρέφτες, γιατί αλλιώς δεν θα το μάθεις αν δεν το κάνεις κατευθείαν. Θα πρέπει να μάθεις οπουδήποτε θες να πας να κοιτάς πίσω. Σωστό. Έχω να το λέω, έχεις πολύ καλή αντίληψη και μπράβο σου. Είσαι μαθημένος αυτό. Είχα και φίλο ο οποίος είχε σφοδρό ατύχημα, επειδή, τώρα θα την πω τη βλακία, είχε κοιτάξει επίμονα τον καθρέφτη πίσω. Το λέω και εγώ τώρα, την έχω πατήσει και εγώ, διότι κοιτάω, αν έχεις το Θεό σου, κοιτάω πιο πολύ πίσω, ναι, παρά μπροστά. Προσέχω πιο πολύ τους πίσω, μην κάνουν βλακεία ή να τους δώσω χώρο, παρά κοιτάω μπροστά και με έχω πιάσει πολλές φορές, ακόμη και με το παπί, να έχω φρενάρει στο παραπέντε. Το έχεις πει και σε προηγούμενα βίντεο, ότι κοιτάς πολύ πίσω. Να πούμε ότι αν δεν έχεις καθρέφτες ή έχεις καθρέφτες οτιδήποτε και κοιτάξεις πίσω, ακόμα και να έχεις καθρέφτες, ας πούμε, πρέπει να κοιτάς πίσω για νεκρείς γωνίες. Σωστό. Όταν θα κοιτάξεις πίσω, πρέπει να κλείσεις τον γκάζι ή κλείσεις το λίγο, κοίτα μπροστά σου, κοίτα να δεις αν πάει να γίνει, αν το μπροστά όχημα θα έχει κάποιο... Για μεγάλο σχολείο, συγγνώμη, δώστε μεγάλη βάση, είπε. Κοιτάς πίσω, κλείνεις το γκάζι. Είναι κάτι που ενστικτοδός σχεδόν όλοι νομίζω το κάνουμε λάθος. Κοιτάμε πίσω και παραμένουμε στο γκάζι. Ναι. Ακόμα και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να πάω να κοιτάξω πίσω και να ανοίξω τον γκάζι. Από τη στιγμή, αυτό το λέμε γιατί όταν πηγαίνεις, ας πούμε, με 70 χιλιόμετρα και θες να κοιτάξεις πίσω, τα 70 χιλιόμετρα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Τα έχει πει ο Ιαβέρης αυτά. Ναι, ναι, σε τι αντιστοιχεί. Σε πόσα μέτρα αντιστοιχούν. Ναι, βέβαια. Όταν βέβαια πατήσω μπροστά, φρένο. Εσύ δεν πατήσεις φρένο, κοιτάς πίσω και συνεχίζεις με 70 χιλιόμετρα,
μέχρι να κοιτάξει μπροστά, να καταλάβει ότι μπροστά έχει πατήσει φρένο, ότι δεν προλαβαίνει. Να πατήσει τα φρένα, μάλλον δεν θα προλάβει. Είναι και η αντίδραση. Από τα 100 χιλιόμετρα θε 35-40 μέτρα να σταματήσει, δηλαδή. 36 νομίζω. Ναι, κλάφτα. Και σύνο ότι είναι η αντίδραση. Και λέμε τώρα όταν κοιτά μπροστά σου, από την ώρα που θα αντιδράσει να πατήσει τα φρένα. Όταν κοιτά πίσω, ναι, είναι ναι, παραπάνω τα ναι, μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Σωστό, διότι είναι μέχρι να το αντιληφθείς ναι, και να το αποφασίσεις. Μέχρι να γυρίσεις, να κοιτάξεις, να το καταλάβεις, να πατήσεις, να φρενάρει. Μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ σωστά όσα λες. Φοράνε τα παιδιά πάντα το κράνος. Σωστό, σωστό. Μετά από κάποια χιλιόμετρα δεν μπορείς να οδηγήσεις. Πάρα πολύ σωστό. Ακόμα και άμα δεν είναι τα πολλά τα χιλιόμετρα και είναι μέχρι το περίπτερο, το προηγούμενο μου μηχανάκι μου είχε πέσει από στάση. Α, μια πολύ ωραία ερώτηση. Σου είχε πέσει από... Αποστάσεις. Πήγα να το βάλω στο διπλό. Α, μην ανησυχήσετε και έχω πάθει πάρα πολλά. Ναι. Αποστάσεις, αν πήγαινα με 5, θα έπεφτα εγώ κάτω. Κατάλαβα. Οπότε, το κράνος πρέπει πάντα να το φοράμε. Σωστό. Πρέπει να είναι μια συνήθεια, όπως μπαίνουμε μέσα στο αμάξι και κατευθείαν βάζουμε ζώνη. Δεν είναι κάτι να φορέσουμε ένα κράνος. Μην το φοράμε μόνο το χειμώνα για το κρύο και για αυτά. Σωστό. Αν κάποιος δεν φοράει καθόλου, ας το φοράει το χειμώνα, έστω για το κρύο. Να έχει αυτό στο μυαλό του. Το καλοκαίρι, τώρα που έρχεται, οι πιο πολλοί δεν φοράνε κράνος για τη ζέστη. Αυτό που έχω να πω είναι μικρό, μην ξεχνάμε τους αερογωγούς να τους ανοίγουμε. Σωστός. Ώστε να μας είναι πιο ευχάριστο το να φοράμε το κράνος. Εδώ... Γάντια και αυτά, όποιος θέλει φοράει. Το καλό είναι να τα φοράμε όλα. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ σωστός. Και καλά να σκεφτούνε το ότι το κράνος το φοράμε για να μην πεθάνουμε ή για να μην μείνουμε παράλυτοι, το οτιδήποτε. Τα γάντια και το μπουφάνα το φοράνε έστω γιατί ας σκεφτούνε 2 λεπτά τι μπορούν να πάθουν άμα πέσουν με 50 χιλιόμετρα στα χέρια. Γιατί να φύγει το δέρμα τους, ναι, γιατί σωστό, να πονέσουν και να μην φοράνε ένα κράνος και απλά να σκέφτονται ότι λεφτά χάσανε. Και από το να σκέφτονται τι λεφτά χάσανε και αν θα προλάβουν να πάω στο νοσοκομείο ή όχι αυτό. Καλό είναι να το φοράτε έτσι για να μην πεθάνετε κυρίως, να μην τραυματιστείτε και το λοιπό εξοπλισμό σας για να μην διδαχθεί το σώμα σας και να μην κλαίτε πολύ περισσότερα πράγματα και πιο σημαντικά από ότι είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος μπορείτε απλά να τον αντικαταστήσετε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το είχα ξαναπεί, νομίζω το είχα ξαναπεί, θα το ξαναπώ ότι η αποκατάσταση σε ζημιά στο μικρό δάκτυλο του χεριού σας, το οποίο, ναι, ακριβώς, έτσι, η ζημιά σε ένα μικρό δάκτυλο, πόσο νομίζετε ότι κοστίζει? Παιδιά, το κόστος φτάνει στα 300.000 ευρώ. Έτσι, το λέμε αναφορικά για να καταλάβετε πόση αξία έχει ο ίδιος σας ο εαυτός. Εδώ θέλω να σου κάνω μια ακόμη ερώτηση. Τα προηγούμενα σου μηχανάκια ποια ήταν? Είχα 2 προηγούμενα μηχανάκια, mm-hmm. Είχα 2 Krypton X. Ωραία. Το πρώτο μου το είχα αγοράσει μεταχειρισμένο, mm-hmm. Το δούλεψα λίγο, το έμαθα και μετά αποφάσισα να το πουλήσω, να είχα μαζέψει και κάποια ακόμα λεφτά και να πάρω καινούργιο γιατί ήταν και είναι το αγαπημένο μου παπάκι. Πες μας λίγα λόγια έτσι για το Krypton. Υπάρχει λαός που το ακολουθεί και το αγαπάει. Η εμπειρία σου μέσα από το Krypton? Ναι, πάρα πολύ όμορφη. Κυρίως ήθελα Krypton X διότι ακόμα και τότε έκανα μεγάλες αποστάσεις. Επίσης να πω ότι μ' άρεσαν πολύ τα άστρα και αυτά. Το Krypton X όμως είχε κάτι το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ, όπως ήταν η μονή ανάρτηση πίσω, mm-hmm. Ο σχεδιασμός του, μπροστά τα φώτα που είχε, ο κινητήρας του και σαν μικρός κι εγώ τότε, που δεν ήξερα ακριβώς λόγους και πώς γίνεται και γιατί γίνεται, μ' άρεσε όταν υπήρχε η Racetech στο Krypton X, χωρίς να ξέρω ότι Racetech μπορείς να βάλεις όλα τα παπάκια. Κατάλαβα. Συμπληρώνοντας για το Krypton το X, είναι ένα παπάκι που δικαίως έχει κάνει όνομα, τι πιστεύεις? Δικαίως το έχει κάνει το όνομα. Mm-hmm. Κακώς είχε φτάσει την τιμή που είχε φτάσει. Σωστό. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η τιμή ήταν αυτή, όποιος ήθελε το αγόραζε, όποιος ήθελε δεν το αγόραζε. Σωστό. Ήτανε και πιστεύω είναι ακόμα πολύ αξιόπιστο μηχανάκι. Αν το προσέξεις, θα σε προσέξει. Λογικό. Να πω ότι το πρώτο που είχα αγοράσει ήταν ένα μεταχειρισμένο Krypton X. Το ψήλο έμαθα. Είχα μαζέψει κάποια λεφτά και είπα θα το δώσω, θα βάλω αυτά τα λεφτά.
και θα πάρω ένα καινούριο κρύπτον έξω ώστε να το κρατήσω πολλά χρόνια. Μου λείπανε κάποια χρήματα. Με βοήθησαν οι γονείς μου να τα συμπληρώσουν. Λογικό για την ηλικία που έχεις. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες στο στυλ δουλεύω από 12. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές που πλέον όποιον συναντάω μου λέει δουλεύω από τα 12. Πώς γίνεται ρε παιδιά, όλοι δουλεύουμε από τα 12 και δεν έχουμε φράγκο στην άκρη. Η αλήθεια είναι πως δεν δουλεύω από τα 12. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι παρακαλούσα τους γονείς μου από πιο μικρός από τα 12 για μηχανάκι, όταν ήμουν πιο μικρός, τότε έλεγα γιατί θα μάθω, θα πηγαίνω, γιατί να πέσω. Τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ ακραίο αυτό που ήθελα. Mm-hmm. Από τότε όμως θυμάμαι ότι λίγο-λίγο μάζευα χαρτζηλίκια από θείους, θείες, παππούδες. Έτσι είναι το λογικό, έτσι κάναμε όλοι. Είχα μαζέψει ένα πολύ μικρό ποσό μέχρι τα 14, 14,5 και μετά άρχισα να δουλεύω καλοκαίρια για πλάκα κυρίως, αλλά μέσα από την πλάκα το πρώτο καλοκαίρι είδα ότι είχα βάλει λεφτά στην άκρη και είπα εγώ γελάω, δουλεύω και γελάω, έτσι, περνάω καλά. Ωραίος και το λιγότερο που έχω να πω αυθεντικός, δηλαδή δεν μπορώ τις βλακίες, τουλάχιστον μιλάς με πάσα ειλικρίνεια και κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό. Σχέση γονείς και μηχανάκι, δηλαδή γονείς σου, ναι, πώς το... Πιστεύω βλέπουν ότι δεν είμαι άνθρωπος που πρέπει να το πω. Οι γονείς μου είναι τέρμα, ή ο πατέρας μου βασικά είναι τέρμα αντίθετος. Mm-hmm. Η μητέρα μου της αρέσουνε, αλλά ξέρει το ότι έχω τρέλα από μικρός και ξέρει ότι θα το τρέξω. Οπότε πάντα μου έλεγε κράνος και κάνω ό,τι θες. Κάνω ό,τι θες και όταν θα πέσεις, μην έρθεις να μου πεις γιατί έπεσα. Σωστό. Να σκεφτείς ότι δεν είσαι αυτούς που βλέπεις, δεν είσαι ο Βαλεντίνο, δεν μου είχε πει το όνομα, έβλεπα τότε μικρός. Ναι, δεν έχει σημασία να σου πω κάτι. Αυτοί τρέχουν με μηχανές των 300 και 500 χιλιάδων ευρώ, ναι, σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον. Εδώ οι συνθήκες οι οποίες τρέχει ένας καθημερινός αναβάτης είναι ζούγκλα, είναι πραγματικά πολύ άγριες και δεν είναι MotoGP. Το MotoGP, παιδιά, εδώ θα την πω τη βλακία και βρίστε με, είναι πολύ πιο εύκολο από την πραγματική ζωή, διότι σου χαρίζεται σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ δεν υπάρχει κάτι να σου χαριστεί. Έκανες το λάθος, το τρως και μάλιστα το τρως με πολύ άγριο τρόπο. Οι συνέπειες είναι πολύ βαριές. Δεν είναι ένα εργοστασιακό μηχανάκι το οποίο είναι μέσα συμβόλαια και θα σου δώσουν ένα δεύτερο. Εκεί πληρώνεις πραγματικά με κόστος ζωής. Επίσης να πούμε ότι όποιος θέλει να τρέξει, να τρέξει. Μπράβο, αυτό πες το, γιατί άμα είναι... θέλει κάποιος να πιάσει τα 300 να τα πιάσει, mm-hmm, δεν υπάρχει κάτι να το σταματήσει. Δεν λέω να μην τα πιάσει, ας κάνει ό,τι θέλει. Να πάει όμως να φορέσει μία μπότα 1000 ευρώ όπως φοράνε αυτοί, να φορέσει μία φόρμα με αερόσακους όπως φοράνε και αυτοί και να οδηγάνε με οδηγούς που είναι στους δρόμους, που είναι και αυτοί οι επαγγελματίες και είναι καλύτερο τον καλύτερο. Σωστό. Και όχι με κάποιον που μόλις έβγαινε τη δουλειά του και το σκόλασαν ή κάποιος που τσακώθηκε με την κοπέλα του ή έτσι, το οτιδήποτε έχει οποιοδήποτε οδηγός εν ώρα εργασίας ή όταν σχολάνε πιο πολύ, οι πιο πολλοί ξέρουν πού υπάρχει κίνδυνος στην περιοχή τους. Γι' αυτό θα πρότεινα, εφόσον ξέρουν την περιοχή τους, ξέρουν πότε υπάρχει κίνηση, ποια μέρα υπάρχει κίνηση, ποια ώρα υπάρχει κίνηση, να πάρουν τη μοτοσυκλέτα τους, να ξεδώσουν λίγο, αν δεν έχουν τα λεφτά για μια πίστα ή το οτιδήποτε, να ξεδώσουν λίγο πάντα με εξοπλισμό. Πιστεύω είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι οι δρόμοι είναι άδειοι και να ετοιμάζεσαι, να φοράς τον εξοπλισμό σου και να λες τώρα θα ζεστάρω τη μηχανή και θα βγω έξω να περάσω καλά. Συμφωνώ, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Μία ερώτηση που δεν κάναμε στο φίλο τον Χρήστο και ευτυχώς μας έδωσε πάσα γιατί το ξεχάσαμε, έχει να κάνει με το κόστος συντήρησης. Καθώς εγώ λέω, έλα μωρέ, 125 είναι σιγά. Και μου λέει, όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Για πες μας, φίλε Χρήστο. Να πούμε ότι δεν θυμάμαι ακριβώς, εσύ μου το θύμισες, το ντεπόζιτο μου είπες είναι 11,5 λίτρα, ναι, κάπου εκεί. Τα αυτά τα 11,5 λίτρα που χωράει, μπορεί να τα κάψει μέχρι να ανάψει η ρεζέρβα και να κάνω στη ρεζέρβα 10-15 χιλιόμετρα, μπορεί να τα κάνει μέσα σε 320 χιλιόμετρα. Οπότε 320 χιλιόμετρα ίσον 11,5 λίτρα. Κάπου εκεί είναι η αναλογία της. Όταν δεν πηγαίνω εντελώς φυσιολογικά, πάω λίγο γρήγορα. Να πούμε ότι τα σέρβις της είναι λίγο πιο ακριβά,
Μόνο αλλαγή λαδιών θέλει εκτός τα σέρβις, το τυπικό λάδι που λένε κάθε 3.000 χιλιόμετρα, που λέει Yamaha. Εγώ αλλάζω και φίλτρο λαδιού, πάει γύρω στα 20-21 ευρώ, κάπου εκεί. 20-21 ευρώ, okay. Λάδια και φίλτρο λαδιού που είναι, το αλλάζω εγώ το φίλτρο, επειδή το θέλω εγώ, δεν μου το λέει Yamaha. Ευτυχώς για σένα δεν έχεις καμία πτώση και δεν στο ευχόμαστε, οπότε δεν έχεις δει λοιπά περιφερειακά τι κόστος έχουν. Σου εύχομαι να μην θυμάσαι ποτέ. Μου έχουν πει όμως ότι είναι πολύ ακριβά. Αν μου είπανε σου πέσει αποστάσεις και εκδαρθούν τα πλαστικά και δεν σ' αρέσουν, πούλα την και με τα λεφτά που θα άλλαζες τα πλαστικά μπορείς να αγοράσεις παπί. Τόσο σε πολύ καλή κατάσταση, ναι. Μάλιστα. Παιδιά, φαίνονται κιόλας. Έχουν άλλο δέσιμο, έχουν άλλες βάσεις. Είναι τελείως διαφορετικά όλα. Κάπου εκεί κρύβεται και η αλήθεια σε αυτά που λέει ο Χρήστος. Όχι κάπου εκεί. Εκεί είναι η αλήθεια. Να πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Μας έδωσες τα φώτα σου, μας είπες πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω πολύ εκεί έξω να κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο. Σίγουρα δεν πρόκειται για κάποιο βελτιωμένο παπί. Παιδιά, το ξαναλέω, δεν είναι ένα βελτιωμένο παπί με φέρινγκ, μην μπερδεύεστε. Αυτό που μου θύμισες τώρα είναι που πάνε και αγοράζουν ένα, ας πούμε για παράδειγμα, ένα Krypton X με 2.500 ευρώ, μεταχειρισμένο, με χιλιόμετρα, δεν ξέρουν πώς του έχει φερθεί ο προηγούμενος, με πολλά χιλιόμετρα και πάνε και δίνουν άλλες 2.000, 1.500 ευρώ και φτάνει το ποσό στα 5.000. Με 5.000 παίρνεις αυτή τη μηχανή. Σωστό, σωστό. Μπορούν, εντάξει, δεν λέω, δεν θα έχει την ίδια υποδείγμα. Αν έχει 17, το άλλο θα φτάσει τα 25. Αλλά πιστέψτε με ότι αξίζει ένα 125 σε αυτή την κατηγορία. Και ας μην είναι Yamaha, ας είναι το οτιδήποτε, ας είναι Honda, ας είναι Suzuki. Δεν ξέρω ποιες άλλες μάρκες, δεν ξέρω ποιες είναι. Εδώ να πω ότι η θρυλική Aprilia RS 125 έπιανε με βελτίωση στους 60-70 ύπους, αν έχεις το Θεό σου, κι όμως με δυνατότητες να πιάνει 210 χιλιόμετρα τελικής ταχύτητας. Παιδιά, είναι τρελά μηχανάκια, βελτιώνονται πάρα πολύ. Η τεχνολογία που υπάρχει πίσω από αυτά είναι τεχνολογία ετών. Είναι συμπυκνωμένη τεχνολογία από τους αγώνες, οπότε δεν είναι ένα ακόμη καθημερινό μηχανάκι. Λοιπόν, αυτή ήταν, παιδιά, η παρουσίαση του Yamaha YZF R125, μοντέλο του 2018. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο το Χρήστο για την παρουσία του στο κανάλι και όσα εκείνος μας είπε. Του ευχόμαστε καλά, πολλά ασφαλή χιλιόμετρα και θα είμαστε παρόν και θα περιμένουμε ένα νέο μήνυμα όταν ο καιρός θα το φέρει να μας δείξει το καινούριο του 600. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστέψτε με, δεν θα αργήσει και πολύ να έρθει αυτό το μήνυμα. Στο ευχόμαστε. Διότι έτσι από άτομα σαν εσένα θέλουμε να βλέπουμε και βελτίωση και να πηγαίνουν σε κάτι καλύτερο και γενικά να δείχνουν το δρόμο σωστά και στα άλλα άτομα. Περιμένουμε τα σχόλιά σας ακριβώς από κάτω, σχόλια και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε γράψτε, με ευγενικό τρόπο πάντα. Ο Χρήστος πιστεύω θα τα δει, ό,τι δει θα απαντήσει, οπότε όλα κομπλέ. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, πάντα κάνω στον εξοπλισμό σας και προσοχή στους δρόμους. Καλή συνέχεια, παιδιά, σας εύχομαι να απολαύσετε αυτό το βίντεο. Οπότε, παιδιά, ένα γεια και από μένα και από τον Χρήστο, να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας, παιδιά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.